Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5, είμαστε στο δημοτικό γήπεδο Ραφίνας Παναγιώτης Κούφος. Εδώ βλέπουμε και τον δήμαρχο Ραφίνας Πικερημίου, τον κύριο Ευάγγελο Μπουρνού. Τι κάνετε κύριε Μπουρνού, καλά είστε, τι κάνετε δήμαρχε? Για πείτε μας τι γίνεται σήμερα εδώ. Με τη σημερινή έναρξη του τουρνουά των ποδοσφαιρικών, μικρασιατικών προέλευσης ποδοσφαιρικών ομάδων της Τριλίας, του Πανιωνίου, του Πανερυθραϊκού και του Μικρασιατικού Μεγάρων, ξεκινάει το εβδομαδιαίο εορταστικό πρόγραμμα προς τιμή ενός μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας και του έθνους, του Αγίου Χριστόμου Σμύρνης, του οποίου η γενέτειρα ήταν η Τριλία Βυθινίας, από την οποία προέρχονται και οι κάτοικοι του οικισμού της Ραφίνας όταν ξανασυστάθηκε. Γι' αυτό λέγονται Χρυσοστόμια, Βεβαίως. Μάλιστα. Επομένως, κάθε χρόνο από το 2014 και μετά που καθιερώσαμε ως Δημοτική Αρχή αυτά τα εορταστικά διήμερα, τριήμερα στην αρχή και τώρα έχει μετατραπεί σε 7ήμερο εορταστικό πρόγραμμα, τιμούμε τη μνήμη του. Δεν ξεχνούμε τις αλυσμόνες της πατρίδας, τους αγώνες που δώσανε, τους ανθρώπους που χάθηκαν, τον πολιτισμό που έφεραν στην άθεση μαζί, τις καμπουχίες που περάσανε στο νέο τόπο εγκατάστασης για να μεγαλουργήσουν, να φτάσουμε σήμερα όλοι να απολαμβάνουμε μια κοινωνία που το μικρασιατικό στοιχείο έχει τεράστια συμβολή. Σήμερα τι αγώνα έχει τώρα? Ξεκίνησε μόλις. Τον αγώνα Τριλία Πανιώνιο, στο πιο δυνατό ζευγάρι της τετράδας. Στις 7 παρα 20 ξεκινάει ο δεύτερος αγώνας του Πανερυθραϊκού με το Μικρασιατικό Μεγάρο και αύριο στις 6 ώρα ο τελικός με τις ομάδες που θα είναι νικητές στο 2. Μπράβο, συγχαρητήρια, είναι πολύ ωραία διοργάνωση. Και μάλιστα η Τριγλία αγωνίζεται και με την, από ό,τι άκουσα, την επιτυχιακή εμφάνιση που ξεκίνησε το 1931 όταν οι κάτοικοι προσπαθώντας να ανακάμψουν, έχοντας ξεριζωθεί από τις αιστείες τους μέσα σε κακουχίες, στήσανε μια ομάδα για να μπορέσουν να εξωτερικεύσουν την ενέργεια που είχαν, να μαζέψουν τα παιδιά από τις αλάνες και έτσι να ξεκινήσει το πρόπλασμα της σημερινής ομάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ.